Σήμερα είχαμε ένα παιχνίδι το οποίο γνωρίζαμε εξ αρχής ότι είναι δύσκολο. Παίξαμε μια ομάδα η οποία η προηγούμενη αγωνιστική είχε κάνει καλό αποτέλεσμα. Θεωρώ ότι μπήκαμε στο πρώτο 20-25 λεπτό, πολύ κατέβηθη στο παιχνίδι μας απέναντι στο σχηματισμό του αντιπάλου και είχαμε τον έλεγχο του παιχνιδιού. Μετά όμως το 25 λεπτό αυτό που μας προβληματίζει είναι ότι για μας η ομάδα πολύ μπήκε μέσα άγχος και χάσαμε αυτό που πιστεύω ότι είναι δυνατό σημείο για μας, το να ελέγχουμε το παιχνίδι τόσο σε φάση άμυνας όσο σε φάση επίθεσης. Εξελίχθηκε ένα μέτριο παιχνίδι, ένα παιχνίδι το οποίο δεν είχε ποιότητα, είχε ελάχιστες τελικές για τις δύο ομάδες, θεωρώ το αποτέλεσμα ότι είναι δίκαιο. Η δικιά μας η απόδοση, αν εξαιρέσουμε πρώτο 25 λεπτό, ήταν μέτρια. Πιστεύουμε όμως πάρα πολύ στην ομάδα ότι θα έχουμε πολύ καλύτερο. Ότι έχει πολλές δυνατότητες αυτή η ομάδα και αυτό που μας προβληματίζει είναι ότι χάσαμε τον έλεγχο όπως προείπα του παιχνιδιού. Όμως, εγώ πιστεύω ότι τα παιδιά προσπαθήσαν για 90 λεπτά. Προσπαθήσαν να έχουν οργανωμένες επιθέσεις. Αλλά τελικά το 0-0 έμεινε και το θεωρώ δίκαιο. Αυτή είναι η τοποθέτηση μου. Τι ερώτηση. Στο δεύτερο μήνυμα δεν είναι η ομάδα να παίρνει ρίσκο. Αυτό ήταν μια επιλογή δική σας πρώτα. Εντάξει, μέσα το ρίσκο τώρα δεν ξέρω πώς το εννοείτε. Αν θέλετε να πείτε για αλλαγή σχηματισμού, εμείς απέναντι στο σχηματισμό του αντιπάλου είχαμε κατεύθυνση στο 3-5-2. Είχαμε προετοιμαστεί όλη την εβδομάδα ώστε να κατευθύνουμε το παιχνίδι εκεί που έχουμε εμείς παραριθμία. Το να γεμίζουμε παίχτες στην επίθεσή μας δεν σημαίνει ότι παίρνεις ρίσκο. Το ρίσκο νομίζω το παίρνεις όταν προσπαθείς να οργανώσεις επιθέσεις σου και δεν είσαι στο μισό γήπεδο. Αν έχει να πείτε. Τι άλλη ερώτηση. Αυτό που αποδεικνύεται περίτρανα είναι ότι η Β' Εθνική είναι πολύ δύσκολη κατηγορία και βλέπετε ότι και τα φαβορεί ακόμη ότι χάνουν πόντους. Τώρα αν είναι καλό ή κακό, αυτό το βλέπουμε Κυριακή με Κυριακή, γιατί έχει δύο όψεις στο νομίσμα. Τη μια μπορεί να είναι καλό, αλλά μπορεί να είναι και κακό. Αλλά τέλος πάντων, πάνω απ' όλα και πέρα απ' όλα, σημασία έχει η δικιά μας απόδοση και τι κάνουμε εμείς. Εμείς αυτό που πρέπει να κάνουμε, να συνεχίσουμε να προσπαθούμε για να πετύχουμε αυτό το στόχο να είναι ανταγωνιστική ομάδα. Μας εντάξει.